Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Σας χαιρετίζουμε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε. Και κρίνουμε θετικό το ότι γίνεται μια ζωντανή διαβούλευση για το σχεδιασμό χρήσεων του υφιστάμενου λιμένα της πόλης μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι θετική και ουσιαστική διαβούλευση και είμαστε παρόντες για να συμβάλλουμε σε αυτό. Επειδή ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει όσο πιο σωστά γίνεται και έτσι που να κουμπώνει και με το μέλλον. Το μέλλον της μελλοντικής χρήσης του λιμένα, που φυσικά είναι πιθανόν να είναι σε ένα άλλο νέο master plan. Ο στόχος είναι η το δυνατόν συντομότερη βέβαια μεταφορά των λιμενικών εγκαταστάσεων στον όρμο του Καρά Τεπέ στην Παναγιούδα. Οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν πρέπει να αφορούν και τη μελλοντική χρήση του λιμανιού. Τα λιμάνια είναι τα βασικά σημεία διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, αλλά και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να εξυγχρονίζονται συνεχώς για να μπορούν να επιτελέσουν αυτόν τον σκοπό. Μετά την υγειονομική κρίση του COVID, που δεν έχει ακόμα τελειώσει, εκτός από ανθρώπινες, έχει δημιουργήσει οικονομικές και άλλες παράπλευρες απώλειες. Η διασύνδεση της πόλης μας και του νησιού μας κατ' επέκταση είναι αυτό που πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί. Έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα του νησιού μας. Δηλαδή πρέπει να διασφαλίσουμε ένα πακέτο διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα, τον Βόλο όπως έχει ζητηθεί προσφάτως, κυρίως τη Θεσσαλονίκη, όπως και με τα υπόλοιπα νησιά. Έτσι αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Αρχικά θα θέλαμε να μας εξηγήσετε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πόλης μας, αρχίζουμε κάποιες ερωτήσεις τώρα που έχουμε να κάνουμε, είναι το παραλιακό της μέτωπο. Ο λιμένας ως το λειτουργικό κέντρο του παραλιακού μετώπου πρέπει να συνάδει με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρήσης του δημόσιου χώρου του παραλιακού μετώπου της πόλης μας. Αυτό συμβαίνει σε αυτόν τον σχεδιασμό? Πώς οραματίζεται ή σχεδιάζει η Δημοτική μας Αρχή το παραλιακό μας μέτωπο? Μελετώντας όσο μπορούμε τη δημοσιοποιηθήσα εισήγησή σας, δεν βλέπουμε μια αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας του κέντρου, δηλαδή γύρω από το λιμάνι της πόλης μας. Αντίθετα θα έλεγα, υπάρχουν μελέτες για κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση και να δημιουργηθεί και ο απαραίτητος δημόσιος χώρος που να αρμόζει σε κάθε πόλη σαν τη δική μας. Για να μπορεί και ο απλός πολίτης που κινείται στους χώρους αυτούς, που είναι εργασιακοί, εμπορικοί και αναψυχής. Αν θα υπάρχουν ρυθμίσεις, ποιες θα είναι αυτές? Είναι απαραίτητες οι πλωτές εξέδρες εσωτερικά του λιμανιού? Εμείς δεν είμαστε. Δεν είναι πλωτές. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πιθανόν να αλλάξουν και την οπτική του λιμανιού μας, έτσι που η μία πλευρά θα εμποδίζει τη θέα της άλλης. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε τη μία πλευρά την άλλη πλευρά του λιμανιού όπως έχουμε τώρα αυτή την ανοιχτή θέα. Ένα ακόμα ερώτημα. Η παράλληλη διαπλάτηση με πλωτή εξέδρα στην οδό Χριστουγέννων θα σημαίνει χώρος για περπάτημα, αύξηση των τραπεζοκαθισμάτων εστίασης ή θα εμποδιστεί η θέα εξαιτίας των εγκαταστάσεων για τα σκάφη αλληλείας? Θα γίνουν εργασίες εκβάθμισης και λοιπές εγκαταστάσεις στο ανατολικό χώρο του λιμανιού, στο χώρο της κρουαζιέρας. Αυτές οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία της πλάζ, τα μπλόκια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς θα υπάρξει ύλη και τα λοιπά που θα κάποια αναμόχλευση του πυθμένα. Η κίνηση επίσης των κουραζιερόπλοιων θα επηρεάζει με τους κινητήρες τους και όλα αυτά τις παραλίες αυτές που επισκέπτονται από αρκετό κόσμο. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ως εμπορικό κόσμο να υπάρχει κίνηση των πολιτών προς τους χώρους αυτούς. Όταν κινούνται οι άνθρωποι αυτοί, περνάνε και από εμπορικούς χώρους. Αν θα εμποδιστεί αυτή η κίνηση, θα έχουμε κάποια μείωση προς τον εμπορικό χώρο κίνηση των πολιτών. Τώρα, για τον χώρο του κονιβητηρίου, θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες που πρέπει να μεταφερθούν είναι σίγουρα του Λιμεναρχείου, του Λιμενικού Κλιμακίου, του Λιμενικού Ταμείου, Δημοτικά Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών. Υπηρεσίες τώρα όπως η Κτηματική ή το Χημείο του Κράτους δεν συνάδουν με το χώρο, απλώς έτυχε να βρίσκονται εδώ. Πρέπει να βρεθεί πιθανόν μια άλλη θέση για αυτές. Και επίσης ένας σύγχρονος επιβατικός σταθμός
πρέπει να καλύπτει αρκετά μεγάλη έκταση, οπότε θα χρειαστεί αυτός ο χώρος. Εάν μπουν στον χώρο του παλιού κολυβητηρίου χώροι συνεδριακοί και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θα επηρεάζονται από την κίνηση του λιμανιού. Όταν θα υπάρχει η κίνηση των πλοίων που θα έρχονται και θα φεύγουν, το φορτίο των επιβατών, οχημάτων κτλ., εάν συμπίπτει με το τέλος ενός συνεδρίου, θα είναι σοβαρό πρόβλημα. Και θεωρούμε ότι πρέπει το λιμάνι να είναι για τις δραστηριότητες του λιμανιού και μόνο, και όχι για να μπλέκουμε εκεί και άλλες δραστηριότητες. Επιτακτική ανάγκη, εμείς δεν ξεγνωρίζουμε πώς, τεχνικά, είναι να αξιοποιηθούν τα κτίρια της Ένωσης που βρίσκονται εκεί κοντά, στο λιμάνι, πίσω από το κολυμβητήριο. Θα λύσουν αρκετά προβλήματα. Βοηθητικά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν επίσης ο βόρειος λιμένας της πόλης μας για ήπια χρήση ερασιτεχνικών αλλιευτικών σκαφών, καθώς είναι αρχαιολογικός χώρος. Όπως και το λιμάνι Καλαμάρι, εάν εξυγχρονιστεί, εκεί θα υπάρξει, ξέρετε, μια ανάπτυξη, οπότε πιθανότατα να πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε και αυτό. Βέβαια, πάντα με τη γνώση του ότι είναι πλησίον σε αρχαιολογικό χώρο. Πρέπει να προβλεφθεί ένας χώρος ιχθυόσκαλας. Η τελευταία μας ερώτηση, προβλέπεται χώρος φορτοεκφόρτωσης καυσίμων ασφαλέστερος από τον υφιστάμενο, εκτός λιμανιού, έστω και προσωρινός. Αφού πρόκειται να γίνει ένα master plan, ας προβλεφθεί και αυτό. Το ζητούμενο από το master plan είναι να αποκαλυφθεί δημόσιος χώρος προκειμένου να κινούνται οι πολίτες πιο εύκολα προς το κέντρο για την εργασία, τις δραστηριότητες και τα ψώνια τους. Να επιτευχθεί καλύτερη και πιο άνετη διασύνδεση της πόλης μας με τον υπόλοιπο κόσμο, ούτως ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του νησιού μας. Και όλα αυτά με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή ανάπτυξη για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.